There are so many millions of families. Υπάρχουν τόσα εκατομμύρια οικογένειες στη Ρωσία που έχουν συγγενείς στην Ουκρανία, ήταν μεικτές οικογένειες και έχουν φίλους ή συγγενείς που τηλεφωνούν στις μητέρες τους, στους φίλους τους λέγοντάς τους ότι μας βομβαρδίζουν και έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων που απλώς μπλοκάρουν τους φίλους τους ή συγγενείς, όχι μόνο δεν τους πιστεύουν, αλλά τους χρήζουν ως εχθρούς, γιατί υπάρχει τόσο πλήση εγκεφάλου μέχρι τώρα. Καθώς κορυφώνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φαίνεται να απολαμβάνει ακόμα την υποστήριξη των συμπατριωτών του. Πού αποδίδεται αυτό και τι γνωρίζουν πραγματικά οι Ρώσοι για τα όσα συμβαίνουν στη γειτονική τους χώρα? Οι Ρώσοι δεν γνωρίζουν τεχνικά ότι η πόλη βομβαρδίζεται και οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στο έδαφος. Τους παρουσιάζεται σαν μια χειρουργική επέμβαση στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς που κακομεταχειρίζονται τους πολίτες. Ουσιαστικά και με τα social media πια να έχουν κλείσει στη Ρωσία, ο ρωσικός λαός δεν έχει ούτε στο Facebook πια πρόσβαση για να μαθαίνει ειδήσεις. Βλέπει μόνο τις άδικες κυρώσεις που έρχονται και είναι λογικό να συσπηρώνονται γύρω από τη σημαία. Το πιο λυπηρό για τη Ρωσία θα είναι ότι ήταν τόσο αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο με τόσους πολλούς τρόπους, οικονομικά, δημοσιογραφικά. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο εκτός από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Και επειδή αναρωτιέστε γιατί οι Ρώσοι δεν πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία, στην πραγματικότητα οι αναφορές για το τι συμβαίνει είναι όσα οι Ρώσοι ομιλητές από τα κρατικά δίκτυα λένε. Ότι οι Ρώσοι δέχονται επίθεση από Ουκρανούς και οι Ουκρανοί χειραγωγούνται ως όπλο κατά της Ρωσίας, αυτό ακούν. Και οι άνθρωποι, νέοι κυρίως, που μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να λαμβάνουν εναλλακτικές τις πληροφορίες, γνωρίζουν, αλλά ο μέσος Ρώσος δυστυχώς ξέρει όσα του λένε και πιστεύει μόνο αυτά.